Είμαι πραγματικά χαρούμενος που η πόλη μας θα φιλοξενήσει ακόμα ένα σημαντικό αθλητικό γεγονός στην προημιτελική και ημιτελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Κορασίδων K18. Η Λάρισα εξάλλου είναι μια πόλη με μεγάλη αθλητική παράδοση, έδρα ιστορικών σωματείων, μια πόλη που ανέδειξε και ελπίζω να αναδείξει και στο μέλλον μεγάλους αθλητές και για τον λόγο αυτό βρίσκεται πάντα πρώτη στις επιλογές των ομοσπονδιών και των ομάδων στη διοργάνωση τέτοιων μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων. Για παράδειγμα, το Final Four του Βόλεϊ Ανδρών, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Tennis Junior, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος ΔΕΗ. Όλα αυτά αποτελούν ψηφίδες, ένα ψηφιδωτό αθλητικών εκδηλώσεων, στις οποίες έρχεται να προστηθεί και η εκδήλωση που θα φιλοξενήσουμε από αύριο στην πόλη μας, αυτό στο οποίο θα συμμετέχετε κι εσείς. Και ελπίζουμε να υπάρξουν και μέχρι τέλος του χρόνου και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις, όπως έχουμε πει με την περιφέρεια ότι θα έχουμε μια κοινή πορεία και είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, ότι υπάρχει μια πολύ καλή συμπόρευση και συνεννόηση με την περιφέρεια Θεσσαλίας στο κομμάτι των αθλητικών εκδηλώσεων. Είναι στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της πόλης μας και είναι γεγονός ότι και εγώ σαν Δήμαρχος και η Δημοτική μας Αρχή θεωρούμε ότι η εξωστρέφεια είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη της Λάρισας. Γιατί δίνεται η ευκαιρία σε αθλητές, αθλήτριες, προπονητές, συνοδούς, φιλάθλους να δουν μια πόλη ζωντανή, μια πόλη δημιουργική με τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα που έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία θα πρέπει να αναδείξουμε. Ταυτόχρονα όμως έχουμε και πολύ καλό αθλητικό υλικό και το έχουμε μπροστά μας τώρα, κορίτσια, όμορφα, δραστήρια, αθλητικά, τα οποία αποτελούν πρεσβευτές της πόλης μας σε αυτό το κομμάτι που λέγεται Βόλη. Μια παράδοση που τη συνεχίζετε και εσείς επάξια, γιατί στο παρελθόν έχουν αναδειχθεί μεγάλες αθλήτριες από τις ομάδες της Λάρισας στο Βόλεϊ. Ελπίζω και από εσάς εδώ πέρα να υπάρξουν στο μέλλον τέτοια κορίτσια τα οποία θα αναδείξουν την πόλη τους, γιατί αποτελείτε τους καλύτερους προσβευτές. Για τέσσερις μέρες λοιπόν θα υποδεχτούμε 7 ομάδες από τη Βόρεια Ελλάδα, την Κατερίνη και από τη Λάρισα, σε χώρους που είναι γνωστή σε εσάς καθώς ασχολείστε χρόνια με τον Βόλεϊ, στο Αθλητικό Κέντρο της Νεάπολης, στο κλειστό του πρώτου γυμνασίου. Αυτό που θέλω να πω από καρδιάς είναι κάθε επιτυχία στις ομάδες της πόλης μας. Εύχομαι να γίνει μια άρτια διοργάνωση, κάτω από δύσκολες συνθήκες ομολογουμένως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που υπάρχουν. Και καλούμε όλο τον κόσμο της Λάρισας να είναι στους αγώνες αυτούς, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα παρακολουθήσει αγώνες υψηλής ποιότητας από κορίτσια τα οποία αγαπάνε αυτό το άθλημα και θέλουν να φέρουν επιτυχίες στις ομάδες τους και στην πόλη τους. Θα είμαστε όλοι στο γήπεδο, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται τη στήριξή μας και οι δικές μας ομάδες και τα υπόλοιπα κορίτσια βέβαια που θα έρθουν από άλλες περιοχές. Και ευελπιστώ κι εγώ, όπως είπε και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, η τελική προσπάθεια να στηθεί από επιτυχία και να είστε, αν είναι δυνατόν, και οι δύο ομάδες στην τελική φάση, στην επόμενη φάση. Από μένα, να ευχηθώ, κλείνοντας, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί για έναν αθλητή η υγεία είναι πολύ σημαντικό, να μην έχετε τραυματισμούς, να απολαύσετε αυτό που κάνετε και να συνεχίσετε με αγάπη και προσπάθεια αυτό που έχετε ταχθεί να υπηρετήσετε, τον αθλητισμό, τον Βόλεϊ. Να συγχαρώ τους προπονητές, τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από τις ομάδες, τις διοικήσεις, γιατί πάντα υπάρχουν άνθρωποι που αφιερώνουν από το χρόνο τους, το εστέρημά τους, για να μπορέσετε εσείς να ανταποκριθείτε σε τόσο υψηλό επίπεδο σε αυτές τις απαιτήσεις. Και να ξέρετε ότι ο Δήμος Λαρισαίων θα είναι δίπλα σε κάθε μεγάλη αθλητική εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε στην πόλη μας.